Χαίρομαι που επισκέπτεται σήμερα την περιφέρειά μας, την έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη, και ασφαλώς γρήγορα θα ανταποδώσουμε αυτή την επίσκεψη για να δούμε και την αγαπημένη μας περιφέρεια τη Θεσσαλία και την ωραία Λάρισα από κοντά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση όπου ανταλλάξαμε απόψεις και σκέψεις για το πώς ο θεσμός της περιφέρειας θα θωρακιστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στο πώς ο θεσμός αυτός, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μπορεί να αποβεί χρήσιμος για τους πολίτες, για τη χώρα, για την πατρίδα και κυρίως για την δυνατότητα που έχει να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα ανάπτυξης που απασχολούν σήμερα την οικονομία και την τόπο. Οι περιφέρειες, η περιφερειακή αιρετή διοίκηση είναι ένας θεσμός που έρχεται να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα και μάλιστα αυτή την επόμενη κρίσιμη πενταετία, όπου καλούμαστε όλοι μαζί σε μια συνολική στρατηγική με ένα ξεκάθαρο όραμα να διατυπώσουμε απόψεις και να πάρουμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έρθουν να βοηθήσουν τη χώρα και τους πολίτες για να βγούμε από αυτή την κρίση. Θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση. Δεν χρειάζεται επιπολαιότητες στον τρόπο που προσεγγίζουμε σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διοίκηση αυτού του θεσμού. Χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα, μεγάλη προσήλωση στο στόχο και πάνω απ' όλα την οριμότητα να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Από την άλλη πλευρά, είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο θεσμός είναι ένας πλέον ξεκάθαρος πολιτικός θεσμός που θα παίξει σημαντικότατο ρόλο μέσα στο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να δράσει αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Θεωρώ ότι είναι ο θεσμός που ξεπερνάει την συντηρητικότητα και τον συντηρητισμό όλων αυτών των απόψεων που μέχρι τώρα μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Είναι ο θεσμός που μπορεί να υπηρετήσει τον υπαρκτό πατριωτισμό με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας ακριβώς αυτή την χρήσιμη, επίκαιρη, ενοιολογική διατύπωση, ώστε να δημιουργηθεί και το απαραίτητο ιδεολόγημα, προκειμένου να κάνει ακόμα περισσότερο πιο δυναμικό και πιο ανατρεπτικό αυτό το θεσμό. Επειδή είμαστε πεπισμένοι και οι δύο, λόγω της πολύχρονης παρουσίας μας, δεν το κρύβω, έχω περισσότερα χρόνια στο δημόσιο βίο, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πεπατημένη, ο τόπος πρέπει να αλλάξει σελίδα. Η νέα Ελλάδα θέλει πολύ κουράγιο, θέλει μεγάλη τόλμη, μεγάλη αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ' όλα θέλει ένα καθαρό σχέδιο για να μπορέσει να ξαναχτιστεί. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε. Όλοι προσπαθούμε με τις σκέψεις και με την κουλτούρα που ο καθένας μας κουβαλάει και τις εμπειρίες να βοηθήσει στην διατύπωση αυτής της καινούργιας προσπάθειας για μια χώρα σύγχρονη, για τη νέα Ελλάδα των ονείρων αλλά και της πραγματικότητας. Κώστα. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά, ειλικρινή, χρήσιμη και δημιουργική με το φίλο
τον Πέδρο Τατούλη. Αυτά γίνονται όλα στο πλαίσιο το ότι πρέπει να έχει και ήχο και εικόνα κάθε περιφέρειας στη χώρα. Γιατί τα περασμένα 3,5 χρόνια ήμασταν όλοι μια γροθιά. Και πετύχαμε το αδύνατο. Δηλαδή να βάλουμε μέσα στο DNA των Ελλήνων τις περιφέρειες. Ήταν ένας νέος θεσμός, ήταν μεγάλο στοίχημα, ερχόταν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αρνητικό περιβάλλον, αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, μισοτελειωμένα ημιτελή έργα, προβλήματα παντού, αρμοδιότητες συγκεχημένες και παρόλα αυτά 13 περιφέρειες πέτυχαν. Και πέτυχαν γιατί είχαν ανθρώπους μπροστά που μπορούσαν να συνεννοηθούν, που έβαλαν μπροστά πραγματικά το συμφέρον των ανθρώπων των περιφερειών τους, απογαλακτισμένοι από κομματικά πάθη και βάζοντας για πρώτη φορά τη συνεργασία, τη συνέργεια που έφερε την αποτελεσματικότητα. Για την αποτελεσματικότητα ήταν κανένα ημιτελές έργο, τόσο ώστε να μην χαθούν χρήματα. Δεύτερον, ήταν άρχισε απορροφητικότητα περισσότερα χρήματα στην τοπική οικονομία, στην πραγματική τοπική οικονομία. Τρίτον, τελειωμένα έργα τα οποία δίδονται προς κρίση και φέρουν την προστιθέμενη αξία από τη κρίση. Και τέταρτον, ότι υπάρχει πλέον ένας θεσμός, τον οποίο εμπιστεύονται οι πολίτες. Απέναντι σε αυτή την εμπιστοσύνη που δείξαν οι πολίτες, εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στο πολλαπλάσιο την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Και αυτό γίνεται μόνο με συνεργασία και με συνέργεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Ξέρουμε ότι είναι αρνητικό το περιβάλλον, ξέρουμε ότι είναι μεγάλες οι θυσίες που έκανε ο κόσμος. Τεράστιες οι θυσίες. Ο καθένας έχει βάλει τον προσωπικό του αγώνα και βάζει καθημερινά για να αντιστραφούν τα πράγματα. Και ξέρουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια δημιουργική, ανατρεπτική πολιτική και πραγματικά που την ακολουθήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα χρημάτων. Εμείς αναλαμβάνουμε όλες τις αρμοδιότητες γιατί είμαστε εδώ, έχουμε την εικόνα των πραγμάτων και μπορούμε να δώσουμε πολλές φορές λύσεις που κάποτε ήταν ακατόρθωτες. Παλεύουμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ταυτόχρονα δεν εγκαταλείπουμε. Όπως δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τα σχολεία χωρίς μεταφορές, αν και δεν ήταν αρμοδιότητά μας τύχης. Τις πήραμε με μεγάλη ευθύνη, όπως δεν εγκαταλείψαμε τους νευροπαθείς χωρίς να δίνουμε το διατροφικό επίδομα που δεν ήταν εκεί μας ευθύνη και το δίνουμε. Όπως δεν εγκαταλείψαμε να κάνουμε τη δακοκτονία που ήταν με τα ριβαστικές πληρωμές και το κάνουμε. Όπως καταφέραμε με λίγα να κάνουμε πολλά και όχι με πολλά λίγα. Το 1/4, το 25% παίρνουν οι αιρετές περιφέρειες και λειτουργικές δαπάνες από εκείνες τις οποίες είχαν οι πρώην ομαρχίες. Και παρόλα αυτά δεν φωνάξαμε για να φωνάξουμε. Διεκδικήσαμε. Παρόλα αυτά που έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες στις συντηρήσεις, καταπτώσεις, αποχιονισμούς, στις μικροπαρεμβάσεις, δεν είπαμε δεν κάνουμε. Είπαμε μπαίνουμε μέσα, μπαίνουμε στον πυρήνα του προβλήματος, δεν κάνουμε τη μεταφορά του προβλήματος αλλού. Γιατί ξέρετε στη χώρα, ανθούσε η μεγαλύτερη παραγωγή μεταφοράς ευθυνών. Αυτό εμείς το αλλάξαμε. Γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε μια δημιουργική δύναμη αλλαγής, θετικής αλλαγής, δημιουργικής ανατροπής. Και αυτό προς όφελος των πολιτών. Διεκδικούμε το δικαίωμα στο λάθος, αλλά δεν διεκδικούμε το δικαίωμα της απραξίας, της δηλείας, της ατομίας, του εφησυχασμού, της μη σύγκρουσης με ορισμένα συμφέροντα, της μη δημιουργίας πραγμάτων και το να μην αλλάζουμε εκεί που μας υποδεικνύουν ότι είμαστε λάθος. Φέρεστε ως εκλεκτός του κυρίου Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τον κύριο Τατούλη, σας βάζουν δηλαδή ότι το ενδιαφέρον, αλλά φέρεστε ως εκλεκτός. Και θέλω να μου πείτε αν θα είστε τελικά υποψήφιος, αν θα ανακοινώσετε υποψηφιότητα ή όχι, και αν η σημερινή συνάντηση και η ενότητα που λέτε είναι ενάντια στον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι στην Ένωση Περιφερειών. Και το δεύτερο, θέλω να μου ξεκαθαρίσετε. Πάντως εμείς δεν είμαστε η γενιά εκείνη που έχει στο DNA της το αντί, την αντιπαράθεση και σε κάθε τι να είναι αντιδραστικός. Εμείς έχουμε μέσα στο DNA μας τη συνεργασία και τη συνέργεια. Δεύτερον, η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι όχημα για κανέναν να κάνει τον τελικό σκοπό τον οποίο έχει επιτέθει, έχει στο μυαλό του, ή να είναι όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες ή φιλοδοξίες κάποιων άλλων οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό πολλές φορές αποτύγχανε η αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα. Γιατί μπέρδευε τα μικροκομματικά
πάθη με την κοινωνία. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κοινωνία. Ο καθένας δεν προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση, αλλά ο καθένας καλείται από τον κόσμο να, ως πρόσωπο και ως πιστεύω που έχει, να υπηρετήσει ένα θεσμό. Και πρέπει να υπηρετήσει προς όφελος του κόσμου. Ο κόσμος ξεχωρίζει τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μάλιστα το ξεχώρισμα αυτό το έδειξε στις τελευταίες εκλογές. Και φάνηκε. Συνεπώς, όσοι και αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να ανατρέψουν κυβερνήσεις ή να δημιουργήσουν εικόνες διαφορετικές, νομίζω ότι δεν υπηρετούν την αυτοδιοίκηση. Είναι για αλλού. Λοιπόν, εμείς υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση. Τώρα, αν θα είμαι υποψήφιος, δεν μπορώ να σας το πω από εδώ. Μάλιστα. Και το άλλο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, και μου απαντάτε και οι δύο, αν θέλετε, τι ακριβώς διεκδικείτε από την κεντρική εξουσία? Πόρους, αρμοδιότητες, αυτονομία, τι ακριβώς, για να γίνει, να το διευκρινίσουμε? Διεκδικούμε να υπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη. Και πώς να υπηρετήσουμε καλύτερα τον άνθρωπο? Είναι ότι οι αρμοδιότητες οι οποίες παίρνουμε θα πρέπει να έχουν και τους ανάλογους πόρους. Δεύτερον, δεν θέλουμε την πολυκερματικότητα των αρμοδιοτήτων. Δεν μπορεί μια αρμοδιότητα να το έχουν τρεις δομές. Κάθε δομή θα πρέπει να είναι αυτόνομη και να είναι λειτουργική, αποφασιστική και να. Χτυπάμε τις αποκεντρωμένες δηλαδή. Κοιτάξτε, αποκεντρωμένες για μας δεν έπρεπε να υπάρξουν. Το έχουμε πει, είναι πρώτο πράγμα που είπαμε. Όχι αποκεντρωμένοι, ως αποκεντρωμένοι με την έννοια που είναι σήμερα. Το κράτος μπορεί να κρατήσει τις δομές, όπως έχει περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, δεν έχει. Μπορεί να έχει περιφερειακό διευθυντή σε μια δομή. Μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι που υπηρετούν τώρα ως Γενικοί Γραμματείς να υπηρετούν ως αποκεντρωμένοι διοικητές του κράτους. Αλλά δεν μπορεί να έχει διεύθυνση ΔΑΤ, δεν μπορεί να έχει ο Δήμος Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωπόνους, να έχει το Υπουργείο Γεωπόνους, οι αποκεντρωμένοι γεωπόνους και οι περιφέρειες γεωπόνους. Με τη φυγή που έγινε έχουν μειωθεί. Όλη τη δουλειά την κάνει η περιφέρεια. Οι περιφέρειες δεν έχει τα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα. Οι περιφέρειες δεν έχουν τα κτηνιατρικά προγράμματα. Δεν έχουν το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Δεν έχουν τα κτηνιατρία. Δεν έχουν τις εξαγωγές τις οποίες κάνουν να πάνε να πιστοποιήσουν. Δεν έχουν τους ελέγχους. Δεν έχουν τα ασφαγεία. Για πέστε μας τι έχουν όλοι άλλοι. Άρα πρέπει να υπάρχει μία. Και να μαζευτούν τώρα που δεν έχουμε και κόσμο, να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Διότι πραγματικά υπερβάλλουν, για πρώτη φορά το δημόσιο δίνει τόσο μεγάλο αγώνα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι κοιτάξτε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα το ποιος θα είναι υποψήφιος. Το ζητούμενο είναι πώς διαμορφώνεται η πολιτική πρόταση για το μέλλον του θεσμού. Θέλω πολύ καλά να κατανοηθεί αυτό το πράγμα. Δεν ενδιαφέρει κατά αποκλειστικότητα και κατά κύριο λόγο. Και εδώ είναι η διαφορετικότητα, συμπληρώνω, σε όλες τις διαδικασίες με ανάλογες προηγουμένων ή σε άλλη αυτοδιοίκηση. Εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό κάτι που δεν έχει γίνει και ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα της προηγούμενης ηγεσίας της ΑΝΠΕΡ. Δεν μπόρεσε να γίνει κατανοητό στους πολίτες η μεγάλη διαφορά και η μεγάλη ανατροπή που έφερε ο νέος θεσμός στα διοικητικά και πολιτικά ζητήματα του τόπου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μας μειονέκτημα, το οποίο το πιστώνεται και το χρεώνεται η προηγούμενη διοίκηση της ΕΝΠΕ. Όχι υπό την έννοια της προσωπικής πίστοσης, αλλά του προσωπικού προβλήματος, του προβλήματος της μη σωστής διαχείρισης. Η Ένωση Περιφερειών είναι ένα πολιτικό όργανο, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Είμαστε ένα πολιτικό όργανο που θέλουμε να οριοθετήσουμε την δυνατότητα που έχουμε για να παρεμβαίνουμε συνενετικά όταν χρειάζεται ανατρεπτικά και όταν ακόμα απαιτείται συγκρουσιακά με όλα αυτά τα πολιτικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν.